πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντο και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου, επαθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν ενέσεων. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η με τα πάντων ημών και μετά το Πνεύματος σου ανώσχομεντας καρδίας τη πάντα ποιόν αιώ σημάσει των ουρανών ή ήλιο τη βασιλεία και τη μέρο του. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε για το μονογενή σου λόγιο του πνευματή του Αγίου. Υπερ πάντων ονίζουμε και νοικίζουμε. Των φανερών και φανών ευεργεσιών των σημά γεννημένων. Ευχαριστούμε για υπέρ τη λειτουργία ταύτη. Είναι εκ των χειρών ημών δέξα τη κατεξίωση και τη συμπαριστήκα χιλιάδε αρχαγγέλων και μοιριάδε αγγέλων. Τα χεροβίμ και τα σεραβίμ εξεπτέρια πολιώματα μετάρρηση από το ερωτά. Τον επινίκαιον ύμνο άδοντα βόντα και κραγόντα και λέγοντα Άγιος, 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 Κύριος Σαββαών πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Όσα να εξυψίστης ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Όσα τούτο μου έστει το σώμα το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και τον Κύριο μεταδόθησε να αμήν. Πιέτε
αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Μην σα εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμε Κύριε και το μετάσσα αδερφή μου, γιατί προσφέρομεν στο λόγιο τάφη. Ποτήριο του το τίμιο αίμα του Χριστού σου, αμήν. Μεταβαλών του πνευματής του Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γεννήσουμε τα μάτια. Εις παρησία την προς εμείς, κρίμα εις κατάκριν. Έτι προς ερωγένης του λογική ταύτημα τρία. Υπέρ των εμπίστη, αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστη κατεγιωμένων. Σεχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Αξιον εστιν ως αληθών μακαρίζησεν Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτομούντων των Λόγων,
της εις αληθείας. Εμπρότησον εις την Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις αληθείας. Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις αληθείας. Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Βασιλείου, ον χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των Λόγων της εις αληθεία. Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Βασιλείου, ον χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των Λόγων της εις αληθεία. Καστός, κατά διάνοιαν έχειν και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Και μετά το πνεύμα. Αγίων μνημονεύσαντες ετ και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και εν αερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα παρησία σα κατακρίτως τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, διάθεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
πόση. Κεφάλα Σιμών το Κυρίο κλεινόμε. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
εάν το Τριώδιο, αγαπητοί μου αδελφοί, αποτελεί τον προθάλαμο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οι τρεις αυτές Κυριακές τις οποίες διανύουμε αποτελούν και αυτές ένα σημαντικό σταθμό στην πνευματική μας ζωή. Ακούσαμε σήμερα τη γνωστή σε όλους μας ευαγγελική περικοπή του Ζακχαίου. Και βλέπουμε ότι η ευαγγελική αλήθεια έχει διαχρονική ισχύ. Βλέπουμε ότι από την εποχή του Χριστού, 2000 και πλέον χρόνια, ο άνθρωπος μπορεί να παιδεύεται με την ύλη και να παραθεωρεί πολλές φορές το πνεύμα. Βλέπουμε όμως και την συμπάθεια του Θεού, την ευμένεια του Θεού, την αγάπη του Θεού για να σώσει κάθε άνθρωπο. Ο ίδιος λέγει, ούκ ήλθον καλές δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Και βλέπουμε όσοι αμαρτωλοί πλησιάζουν τον Χριστό, αυτός με το δικό του τρόπο, με την πατρική του αγάπη, τους επαναφέρει στην οδό της σωτηρίας και τους χαρίζει την αιωνιότητα. Ο Ζακχαίος σήμερα είναι αυτός ο οποίος μας διδάσκει. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εφοριακός. Και βλέπουμε ότι την εφορία από εκείνη την εποχή και τους εφοριακούς, επειδή έβαζαν πολλούς και δυσβάστακτους φόρους, ο κόσμος να τους αποστρέφεται. Όμως μέσα του αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν ικανοποιημένος από αυτά που είχε. Ήθελε κάτι, του έλειπε κάτι, ένιωθε ένα κενό, ήθελε να γίνει καινούριος. Και γι' αυτό παίρνει τη μεγάλη απόφαση να δει και να συναντήσει τον Χριστό. Και βλέπουμε, δεν λογαριάζει το αξίωμά του, δεν λογαριάζει τη θέση του, έρχεται μέσα στο πλήθος, ανεβαίνει πάνω σε μια σικομορέα για να δει τον Χριστό. Και ο Χριστός, περνώντας στην μεγάλη και εξακουστή Ιεριχώ, έρχεται και του λέγει, «Ζακχαίε, σπεύσας κατάβηθη, κατέβα από αυτό το ύψος που είσαι και έλα να συναντηθούμε, γιατί σήμερα εγώ θέλω να μείνω στο σπίτι σου». Μεγάλη η έκπληξη, μεγάλη η τιμή, πολλά τα σχόλια. Και όμως ο Ζακχαίος υπακούει και έρχεται κοντά στο Χριστό και συναντιέται με Αυτόν. Αυτόν που κατέβηκε από τον ουρανό για να συναντήσει το απολωλός πρόβατο. Αυτόν που ταπεινώθηκε. Αυτόν που δεν μας καλεί δούλους αλλά αδελφούς του. Έρχεται και μας δείχνει ένα δείγμα γραφής ο Ζακχαίος. Έρχεται ο Χριστός στο σπίτι του και ο Ζακχαίος αμέσως μετανοεί και λέγει, «Και ήτι ήμαρτον και όσους αδίκησα αποδίδουμε τετραπλούν, Κύριε». Και αυτή του η ομολογία, αυτή του η χειρολογία τον καταξιώνει και βλέπουμε ότι η υψοποιός αρετή της ταπεινώσεως και της μετανοίας έρχονται να τον κοσμήσουν, έρχονται να τον απαλλάξουν από τις ερηνίες τις οποίες είχε με τις αδικίες τις οποίες έκαμε κάθε φορά. Και έρχεται σήμερα το Ιερόν Ευαγγέλιον σε αυτήν την εποχή να είναι επίκαιρο. Να δούμε και εμείς τον εαυτό μας. Να δούμε μήπως ακολουθούμε τον λανθασμένο δρόμο που είχε πρώτα ο Ζακχαίος. Μήπως και εμείς έχουμε εστιάσει όλο το ενδιαφέρον μας στα υλικά αγαθά και στην απόκτηση χρημάτων και κτημάτων. Μήπως και εμείς θέλουμε πολλές φορές το Χριστό, αλλά δίνουμε τη σημασία μας στο χρυσό.
Πολλές φορές οι άνθρωποι παρασυρώμεθα και δικαίως βέβαια. Οι φόροι πάντα δεν είναι ευχάριστοι για τους ανθρώπους. Αλλά υπεύθυνος άνθρωπος πρέπει να είναι όχι μόνον στα καθήκοντά του, στις υποχρεώσεις του εντάξει, αλλά και στα δικαιώματά του όταν αυτά πρέπει. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας βλέπουμε πώς αντιμετώπισαν και τον πλούτο και τη δόξα και την παινία. Αλλά αυτό που τους καταξίωσε ήταν ότι μπόρεσαν να υπερβούν, να κάνουν μια μεγάλη υπέρβαση. Αυτή που μας καλεί κάθε φορά η Εκκλησία μας να κάνουμε. Πάσαν την βιωτικήν αποθώμεθα μέριμνα. Πώς όμως μπορούμε να το κερδίσουμε αυτό? Πώς μπορούμε να το μεταλαμπαδεύσουμε στην εποχή που ισχύει η απελπισία, η απόγνωση? Όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα τα οποία παρουσιάζονται και είναι από τη δική μας απομάκρυνση από τον Θεό. Οι άνθρωποι που είναι κοντά στον Θεό, οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και βαδίζουν το δρόμο που οδηγεί όχι στην απώλεια αλλά στη σωτηρία, αυτοί οι Άγιοι είναι οι οδοδείκτες μέσα στη ζωή μας. Και η Εκκλησία μας κάθε μέρα προβάλλει στα Ιερά Συναξάρια αυτούς τους ανθρώπους. Δυστυχώς, οι άνθρωποι σήμερα θέλουμε άλλα πρότυπα. Αλλά βλέπουμε ότι όλα αυτά τα πρότυπα έρχονται και παρέρχονται. Η αλήθεια μένει εις τον αιώνα. Αυτήν την αλήθεια υπηρετεί η Εκκλησία. Σε αυτήν την αλήθεια θέλει να μπολιάσει όλους τους πιστούς. Αυτήν την αλήθεια ευαγγελίζεται καθημερινά με χίλιους δυο τρόπους, πνευματικούς και υλικούς όταν χρειάζεται. Η Εκκλησία σαν μητέρα όλων μας θέλει να μας οδηγήσει στο λιμάνι της σωτηρίας. Από μας εξαρτάται πώς ανταποκρινόμεθα σε αυτήν την πρόσκληση και σε αυτήν την πρόκληση των καιρών μας. Σήμερα η Εκκλησία έρχεται να μας πει ότι είναι αυτή η οποία αγαπά ανεξαιρέτως όλους τους ανθρώπους. Έχει θυσιαστικό πνεύμα και πνεύμα αγάπης και συμπονίας. Δεν αδιαφορεί και για τις καταστάσεις τις οικογενειακές, τις εθνικές, τις κοινωνικές, αλλά με πολλή διάκριση. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, σε αυτόν τον ιερό χώρο, για να τελέσουμε το ετήσιο μνημόσυνο ενός ανθρώπου ο οποίος με τα έργα του δόξασε τον Θεό, ανάπαυσε τους ανθρώπους, έδωσε στην Εκκλησία ό,τι καλύτερο και πολυτιμότερο είχε, από τα πνευματικά και από τα υλικά αγαθά. Ο πατήρ Θεόφιλος έδωσε τα πάντα. Εργάτης ακάματος του Ευαγγελίου, ένας άνθρωπος ο οποίος έστησε και ανέστησε αυτήν την αδελφότητα, η οποία στα πέρατα της Οικουμένης δίδει ένα μήνυμα με τις συγγραφές, με τους λόγους, με την πνευματική κάθε είδους κίνηση. Δεν περιορίστηκε μόνον στη λειτουργική ζωή, αλλά έδωσε μια άλλη διάσταση η οποία είναι καρπός πνευματικός και γι' αυτό και επέτυχε. Ανέθεσε τη ζωή του πάσαν στο Χριστό και ο Χριστός τον οδήγησε και τον εφώτισε να κάνει αυτό το μεγάλο έργο για το οποίο η Εκκλησία ευγνωμονεί, η τοπική Μητρόπολη χαίρεται, αλλά και όλοι οι Ορθόδοξοι μπορούν να θαυμάζουν, να μιμούνται και να βοηθούν. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα με την ευχή, την ευλογία του πολυτάλαντου Μητροπολίτου σας
Κυρίου Κυρίου Θεολόγου, ο οποίος με πολλή αγάπη περιβάλλει κάθε καλή προσπάθεια, ο οποίος με πολλή αγάπη περιβάλλει όλους μας, και όταν αρθρώνει λόγο σωτήριο, λόγο επικοδομητικό, όχι μόνο τόσα χρόνια εδώ στη Μητρόπολη Σερών, αλλά και στην ιεραρχία μας, της οποίας είναι στήριγμα και βάλσαμο. Κάθε φορά ο λόγος του, άλλα τυρτημένος, μπορεί και έχει πάντα αποδοχή και όχι απόρριψη. Τον ευχαριστώ και εγώ και οι άλλοι αρχιερείς που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να εκφράσουμε τον σεβασμό μας προς τον κοιμηθέντα Πατέρα Θεόφιλο, να ευχηθούμε στην αδελφότητα να έχει δύναμη και συνέχεια, και εγώ και ο Άγιος Φλωρίνης και ο Άγιος Θερμών, όπως και άλλοι αρχιερείς. Θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχές του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερονύμου, ο οποίος μου είπε να μεταφέρω τα συλληπιτήριά μου στην αδελφότητα, την αγάπη του, τη στήριξή του, την αναγνώριση στο έργο το οποίο προσφέρουν, και εύχεται αυτό να έχει λαμπρή συνέχεια. Σήμερα ο Ζακχαίος, αυτός ο μικρός όμως, μας διδάσκει τι πρέπει να κάνουμε. Ο πατήρ Θεόφιλος θα εύχεται και εμείς ας προσπαθήσουμε να γίνουμε μιμητέ και των δύο. Αμήν. Yeah.
Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Εις πολλά έτη δέσποτα. Στην αλήθη αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες αυτοί γαρημός έσωσε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Συ, Κύριε. Ότι σοι ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Την ειρήνη προέλθομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώνας την ευφρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μία εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τες Εκκλησίες σου της ιερεύσει, της άρχου συνημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δόση αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθενεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον. Ευλογητός Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά σου τον Αγίον ο χορός, έβρε πηγήν τη ζωής και θύραν παραδείσου, έβροκα εγώ την οδόν διά της μετανοίας, το απολωλός προβατών εγώ ημί, ανακάλεσέ με, σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ή των αμνών του Θεού κηρύξαντες και σφαγίασθεντες ως περάρνες και προζωήν την αγύρω Άγιοι και αηδίων μετατεθέντες. Τούτον ευτευώς μαρτυρές ετήσαστε, οφλημάτων λύσιν ημίν δωρήσαστε.
Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ή την οδόν την στενήν βαδίσαντες και τεθλιμένην πάντες η εν βίω, ή των σταυρών ζυγών αράμενη και μη ακολουθήσαντες εν πίστη, δεύτε απολάβετε, αητήμασα ημίν βραβεία και στέφη τα ουράνια. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ο πάλεμεν εκ μειών των πλάσασμε και εικόνη σου θεία τιμήσας, παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας, εις γυναίξης ελήφθην, εις το καθομοίως συνεπανάγαγε, το αρχαίον καλός αναμορφώσαστε. Δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εικόνη μη της αρήτου δόξη σου, ή και στίγματα φέροπτεσμάτων, εκτήρησον τόσον πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σι ευσπλαχνία, και την ποθήνη πατρίδα παράσκουμη, παραδείσου πάλιν ποιον πολίτην με. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός των δούλων σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Άγιον Κύριε, και οι δικαίοι εκλάψουν συνοσφωστήρες, και κοιμημένων δούλων σου ανάπαυσο, παρόν αυτού πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μίας θεότητος, ευσεβώς υβλησόμεν βόντες, Άγιος ή ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ή λατρεύοντας και του αιωνίου πύρος εξάρπασον. Ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρες εμνή Θεός αρχιτεκούσα εις πάντος σωτηρίαν, εις γένος των ανθρώπων εύρατο τη σωτηρίαν, δια σου ευρημεν παράδεισον, Θεοτό και αγρή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Μετά το ψυχήν του δούλου σου σώτερα να παύσον, φυλάτων αυτήν
εις την μακαρίαν ζωήν, την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτός και την ψυχήν του δούλου σου σώτερα να παυσώ. Γέννην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η Αγνή και Ακράντος Παρθένος, η Θεόν Αφράστος Κύσσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε την ψυχήν του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και ενίου αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Θεοφίλου Ιερομονάχου και υπέρ τους χωρεθήνε αυτό πάμπλη μέλημα εκούσιονται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφηση των αυτού αμαρτιών παρά Χριστού του Αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Παράσκω Κύριε, Κύριε ελέησον. Ευχαριστούμε σοι Κύριε ο Θεός ημών, ότι σου μόνο το ζήνα θάνατον και η δόξα κατάληπτος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία διάδοχος και ουκ έστι προσωποληψία παρασύ Κύριε. Πάση γαρ ανθρώπιστο κοινών του βίου έταξας χρέος του όρου πληρωθέντος. Διώσε οικετεύομεν Κύριε ο Θεός ημών των δούλων σου, Θεόφιλων, ιερομόναχων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων. Τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου κοιμηθέντα, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον. Και ως περεπί της γης εν τη εκκλησία σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν το ουρανίο σου θυσιαστηρίο ανάδειξον Κύριε. Επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της η δόξια κατάκριτον πρόσδεξε. Αυτός επί της γης την ζωήν αυτού εδόξασας, αυτός δε και την έξοδον του βίου αυτού, εν τη εισόδο των Αγίων σου ποιήσον και το πνεύμα αυτού με τα πάντων των Αγίων των απαιώνος ή ευαρεστησάντων συναρρύθμισον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου Θεοφίλου, ιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα, οδύνη λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτού πράχθεν εν λόγω, η έργο, η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η ζωή και η μακαρία ανάπαυση του κειμένου δούλου σου, Θεοφίλου, ιερομονάχου, αδελφού και συγκεντρού ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό, και ζώπιο σου πνεύμα την ίγκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Η ζωή και ανάπτυμένδουλο ο Θεοφίλου Ιερομονάχου, αδελφού και συλλητουργού γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον.
Φωτισή η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης του και κοιμημένου δούλου του Θεού Θεοφίλου, ιερομονάχου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία ημνή. Αρχιερείς, αδελφοί, επρότης να ευχαριστήσω θερμός το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης και αγαπητών εν Χριστώ αδελφών κύριων θεολόγων, τον ποιμενάρχην της περιοχής αυτής, που μας έδωσε την ευλογία και την άδεια να παραστούμε στην εξημερινή εκδήλωση στη Θεία Λειτουργία και στο μνημόσυνο του αημνήστου Πατρός Θεοφίλου. Ο σεβασμιότατος Άγιος Ελασσόνος είπε αρκετά για τον Πατέρα Θεόφιλο και εγώ θα περιοριστώ μόνο σε πολύ λίγα. Με τον Πατέρα Θεόφιλο γνωριζόμεθα από μικρά παιδιά. Γεννηθήκαμε στο ίδιο χωριό, σε ένα ακριτικό χωριό της Πίνδου, που ανήκει στο νομό Γρεβενών, το Κυπαρίσι Γρεβενών. Φοιτήσαμε στο ίδιο σχολείο. Αυτός ήταν ο λίγον τι μεγαλύτερος και τον είχαμε πάντοτε στο σχολείο τρόπον τεινά, ας επιτραπεί η λέξη, αρχηγό. Ζήσαμε τα ένδοξα χρόνια του αλβανικού έπους, που καμαρώναμε τα ελληνικά στρατεύματα τα οποία περνούσανε για να πάνε πάνω στα βουνά της Πίνδου να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς. Πανηγυρίσαμε την ελευθερία των πόλεων της Βορείου Ηπείρου της Αλβανίας, την Κοριτσά, την Αυλώνα και τα υπόλοιπα. Και χτυπούσαμε την καμπάνα του χωριού με μεγάλη συγκίνηση και ζητοκραυγάζαμε μικρά παιδιά στο σχολείο. Αργότερα συνδεθήκαμε περισσότερο στο γυμνάσιο των Γρεβενών και πιο αργότερα στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον είχαμε πάντοτε πρότυπο, πάντοτε μπροστάρι, πάντοτε τον συμβολευόμεθα, διότι ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος, ένας ενεργετικός άνθρωπος με πολλά οράματα. Αλλά ευτυχήσαμε να έχουμε διδάσκαλον τον αείμνηστον Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη στα Γρεβενά που ήταν ιεροκήρυκας. Και έτσι λοιπόν ακολουθήσαμε το δρόμο αυτό. Και ο πατήρ Θεόφιλος ήταν από τα πρώτα, από τα πρωτοπαλίκαρα παιδιά του πατρός Αυγουστίνου με άλλους παλαιούς κληρικούς και λαϊκούς και καθηγητάς. Και έτσι λοιπόν επεδόθηκε εις το έργο της Εκκλησίας, έγινε κληρικός, εργάστηκε σε πολλές μητροπόλες,
εκήρυξε, δίδαξε, κατήχησε, εξομολόγησε, ξεκούρασε πολλούς ανθρώπους, έκανε οικοτροφία όπως το Κιλκής και σε άλλα μέρη και δημιούργησε και την αδελφότητα αυτή, τη δραστήρια αυτή αδελφότητα, η οποία δρά και σήμερα ακόμη και μετά το θάνατό του. Και επί τη ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερών κύριων Θεολόγων, ο οποίος αγκάλιασε την αδελφότητα αυτή, το έργο της αδελφότητος, και όπως προλίγου μου έλεγε στο Ιερόν, ότι εμείς είμεθα να συνενώνομαι και όχι να διαλύομαι. Και τον ευχαριστώ και εγώ θερμός, διότι για αυτήν την αδελφότητα που κοπίασε και μόχθησε και προσέφερε τα πάντα τη ζωή του ο πατήρ Θεόφιλος, έβλα κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι στην αρχή της ιδρύσεώς του. Συναχθήκαμε λοιπόν, όπως τόνισε και ο Άγιος Ελασσόνος, να λειτουργήσουμε, να προσευχηθούμε και να ευχηθούμε ο Θεός να τάξει την ψυχή του μεταξύ των δικαίων, διότι πράγματι ήταν ένας άνθρωπος που προσέφερε τα πάντα τη ζωή του. Και εύχομαι και στον διάδοχο, τον Πνευματικό Πατέρα, ο οποίος είναι με την ευλογία σας Άγιε Σερών, τον Πατέρα Νικάνορο, να συνεχίσει το έργο των πνευματικών και η αδελφό της να είναι ηνωμένη και αγαπημένη και να συνεχίζει το έργο, ούτως ώστε να προσφέρει όπως προσέφερε μέχρι τώρα πολλά πνευματικά στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Ας είναι η αιωνία του η μνήμη. Σεβασμιότατοι πατέρες και αδελφοί, πολυτίμητοι, συνεπίσκοποι και συμπημένες στην Εκκλησία του Χριστού, σείς οι οποίοι ήλθατε σήμερον από τα επαρχία σας, όλος τιμητικός, δια να κυκλώσουμε νομού το Ιερών και Άγιον θυσιαστήριον και να αναφέρομαι εν θυσίαν ενώπιον του Θεού, της ζωής, ενώπιον της Τρισαγίου Θεότητος, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και υπέρ σωτηρίας σύμπαντος του κόσμου. Αλλά σήμερον ευρισκόμεθα άπαντες εδώ, ο κλήρος και ο λαός με επικεφαλής τους επισκόπους του, και για έναν ακόμα λόγον. Εκτός το ότι ενούμεθα μυστικός και πνευματικός, μετέχοντας των δωρημάτων του Αγίου Θεού και του Δεσποτικού Σώματος και Αίματος, όπερεστη το πρώτιστον, μέσα από το οποίον μυστήριον φανερούτε το μυστήριον της Εκκλησίας και βιούτε η ενότητα και του κλήρου και του λαού, αλλά και ένας άλλος λόγος μας οδήγησε σήμερον άπαντας εδώ. Εν συνοχή καρδίας, αλλά και εν δοξολογική διαθέση, να προσευχηθούμεν, όχι ότι επαύσαμεν ποτέ να το πράττομεν κατά τη διάρκεια αυτού του έτους το οποίον παρήλθε, αλλά ιδιαιτέρως σήμερον να συνενώσουμε τις προσευχές μας υπέρ της μακαρίας ψυχής του αημνήστου ιερομονάχου, γέροντος και αδελφού μας Θεοφίλου, ο οποίος πριν από 1 έτος περίπου εγκατέλειψε των μάταιων τούτων κόσμων, αφήνοντας όμως πίσω του ίχνη, πνευματικά ίχνη διαβάσεως λαμπράς, αφήνοντας πίσω του ένα έργο λαμπρών, έργο εκκλησιαστικών, έργο παρηγορητικών, έργο πατριωτικών, έργο το οποίο είχε και έχει ως αποδέκτες των λαών του Θεού, ο οποίος με πολλήν στοργήν και ευλάβεια πάντοτε ανεφέρετο και αναφέρεται και ασφαλώς θα αναφέρεται και στις επερχόμενες γενναίες εις το πρόσωπον των σεπτών του Πατρός Θεοφίλου. Διότι και τούτο συμβαίνει εις τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι το πέρασμά τους από αυτήν την ζωή το είδαν ως μίαν θυσίαν, ως μίαν προσφοράν, ως μίαν διακονίαν προς χάριν του λαού του Θεού και για χάριν της δόξης του Τρισαγίου Θεού. Για αυτούς τους ανθρώπους ο χρόνος δεν λειτουργεί καταλυτικά, αλλά όσο περνά ο χρόνος τόσο περισσότερο αναδεικνύεται το δοκίμιον της πίστεώς τους, αναδεικνύεται η λαμπρότητα του ήθους και του χαρακτήρος τους,
Όσο περνά ο χρόνος, τόσο περισσότερον η απουσία τους γίνεται αισθητή και τόσο περισσότερον το αστέρι τους στο πνευματικό λάμπει ή στο πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας μας. Περί του Πατρός Θεοφίλου ομίλησαν οι δύο σεβασμιότατοι αδελφοί, ο Άγιος Ελασσόνος και ο Άγιος Φλωρίνης, με τον ειδικών τους ιδιαίτερων τρόπων, και δια τούτο τους ευχαριστούμε από καρδίας και δια την συμμετοχή τους στην Θεία Λειτουργία, και μάλιστα ιδιαιτέρως των αδελφών Άγιον Ελασσόνος, ο οποίος προσέφερε την ανέμακτη θυσία εις τον Άγιον Θεόν, μας ευλόγησε, μας οικοδόμησε, μας ενίσχυσε εις τον προκείμενον αγώνα μας, αλλά και τον Άγιον Φλωρίνης, τον άνθρωπον της μεγάλης αγάπης και της προσφοράς, ο άνθρωπος με τους γλυκούς τρόπους, με τους γλυκείς λόγους και με την καρδία η οποία πάλεται από αγάπη εις τον Χριστόν, ως επίσης και των αδελφών επίσκοπων Δημήτριων, ο οποίος βαθαίως εκτιμούσε τον αείμνηστο γέροντα Θεόφιλον και δια τούτο αισθάνθη την ανάγκη να είναι σήμερα μαζί μας εν προσευχή και εν αγάπη και ευγνωμοσύνη προς την Ιερά του Μνήμη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν δια την παρουσία σας. Σε όλους μας λείπει και η φωνή και η παρουσία η φυσική του Πατρός Θεοφίλου. Αλλά κρατούμε ως πολύτιμων θησαυρών μέσα εις την ψυχή μας τα ακριβά διδάγματά του, την ιερά παρακαταθήκη του προς την αδελφότητα, αλλά και προς την Εκκλησία και προς την πατρίδα, διότι στο πρόσωπό του συνενωνόταν αυτά τα δύο εξαιρετικά γνωρίσματα. Καθώς ο πατήρ Θεόφιλος ήταν φτιαγμένος από εκείνη την παλιά, την ακριβή, την πολυτίμη, την πνευματική στόφα των ανθρώπων του πνεύματος, ή το Φιλόθεος αγαπούσε τον Θεόν με όλη την ψυχή του, αλλά ήτο και φιλόπατρης. Αυτά ήταν τα δύο κηρύγματα της καρδιάς του. Η αγάπη προς τον Θεόν και εις την Εκκλησίαν και η αγάπη προς την πατρίδα μας, την Ελλάδα, την οποία με όλη την καρδιά του και υπηρέτησε και ως στρατιώτης, αλλά και με τα ολόθερμα κηρύγματά του. Αυτός ήταν ο πατήρ Θεόφιλος και η ιερά του παρακαταθήκη παραμένει ζωντανή στην ζωή μας και καθοδηγητική δια της σκέψης και δια την εκκλησιαστική μας διακονία. Και είμαι βέβαιος ότι η ιερά αδελφότητα που είναι δικό του γέννημα την εγέννησε με κόπους πολλούς, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος για τα πνευματικά του παιδιά. Διότι κάθε πνευματικό τοκετός προϋποθέτει οδύνες πνευματικές, υπομονή, επιμονή, στοργήν και αγάπη. Είμαι βέβαιος ότι η αδελφότητα κρατά όλες αυτές τις πολύτιμες παρακαταθήκες ως έναν πολυτίμητον θησαυρόν και πορεύεται εις τα χνάρια του γέροντος, κρατώντας το ίδιο ήθος εκκλησιαστικών, φιλόστοργων, θυσιαστικών, έτσι ώστε να συνεχίζεται το έργο του Θεού και το έργο της Εκκλησίας. Είμαι θα βέβαιη ότι με την χάρη του Θεού και με την λαμπράν καθοδήγηση του νέου πνευματικού της αδελφότητος, του αγαπητού μας αδελφού Νικάνορος, ο οποίος με την ευχή του ποιμενάρχου του, του Αγίου Ελασσόνος, έχει σκύψει με πολύ στοργήν και με πολύ αγάπη και διάκριση πάνω στις απορφανισμένες αυτές ψυχές και με την δύναμη της χάριτος του Θεού και της ενισχύει και της κατευθύνει εις νομάς σωτηρίους. Ας κρατήσομεν από τον Πατέρα Θεόφιλον το ήθος του, το θυσιαστικό του φρόνημα, την αγάπη του για την Εκκλησία, την αγάπη του για την πατρίδα μας την Ελλάδα, την εφευρετικότητά του εις το έργο του Ευαγγελίου, δεν εφησύχασε, δεν έμεινε σε αυτά τα οποία εγνώριζε, τα τετριμένα, αλλά δημιούργησε νέους δρόμους ευαγγελικής διακονίας. Είτε ήταν ο έντυπος λόγος, είτε ήταν η διακονία στις κατασκηνώσεις προς την Πανορθοδοξία, είτε ήταν τα φλογερά του κηρύγματα που δεν είχαν τα χαρακτηριστικά ενός ξύλινου λόγου, αλλά είχαν μέσα την δύναμη της ζωής του Θεού. Δια τούτο και ενέπνεαν τους ανθρώπους και τους οδηγούσαν κοντά εις τον Θεόν.
είτε ήταν πάλι η πρωτοπόρος δια την πατρίδα μας και δια την εκκλησία μας. Τηλεόραση το 4Ε, το οποίο εκείνος δημιούργησε, το οποίο εκείνος κατήφθηνε και για το οποίο εκείνος ιδιαιτέρως ενδιαφερόταν. Και πράγματι, όπως είπε ο Άγιος Ελασσόνος, ο πατήρ Θεόφιλος μιμήθηκε ή μάλλον άκουσε την εναγώνια επιθυμία των ανθρώπων που είναι να δουν τον Χριστόν. Και το έργο της εκκλησιαστικής τηλεοράσεως ήταν αυτή ακριβώς η ανταπόκριση στο αίτημα των ανθρώπων να δουν τον Θεό. Διότι η τηλεόραση αυτή των Κύριών μας, των Χριστών μας προσέφερε μέσα από τις εκπομπές, μέσα από τον λόγο, μέσα από τις ακολουθίες κυρίως. Αυτόν έχουν ανάγκη οι άνθρωποι, αυτόν έχουμε ανάγκη όλοι μας, γιατί αυτός είναι ο μόνος σωτήρας των ψυχών και των σωμάτων. Και τώρα εμείς, οι περιλυπόμενοι, έχοντας στην καρδιά μας ζωντανή τη μνήμη Του και συναντώμενοι πάντοτε μαζί Του εις την ώρα της προσευχής και ενθυμούμενοι και τις διδαχές Του και τις παρακαταθήκες Του, έχουμε την μεγάλη ευθύνη αλλά και το ακριβό προνόμιο να συνεχίσουμε αυτό το έργο. Και αυτή είναι μία καθημερινή προσπάθεια και μία μέρημνα συνεχής η οποία φλογίζει την καρδιά μας. Ευχαριστούμε και πάλι τους αδελφούς, τους συμπημένες και συνεπισκόπους που ήρθαν σήμερα και μας ετοίμησαν. Ήρθαν σήμερα και ανέπεμψαν δεήσεις και προσευχές υπέρ της ειρήνης του κόσμου και της σωτηρίας των ψυχών και της αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού γέροντος. Ευχόμεθα στην αδελφότητα να συνεχίσει όπως συνεχίζει, με το ίδιο ήθος, με την ίδια δυναμική, με την ίδια αποφασιστικότητα, το έργο το οποίο τους άφησε ο γέροντας Θεόφιλος, και να είναι βέβαιες οι αδελφές ότι θα έχουν όπως το γνωρίζουν ότι έχουν και την στοργή μας και την αγάπη μας και την προσευχή μας με διάκριση, με απλότητα, χωρίς να γινόμεθα εις το έργο τους επιβαρείς, αλλά πάντοτε εν απλότητη και αφελότητη καρδίας. Του αημνήστου αδελφού μας, ιερομονάχου Θεοφίλου, του γέροντος και κτήτορος και πρωτοστάτου και θεμελιωτού αυτής της αδελφότητος και της ιεραποστολικής προσπαθίας, σας είναι η μνήμη αιωνία και ας έχουμε άπαντες την ευχή του. Αμήν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας Ενδόξων Ιδίας της Φιλιππισίας της εις Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακυμπιάνης, των Οσίων Θεοφόρου Πατρός ημών, ξενοφόντος και τη μνήμη επιτελούμενη, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Δέσποτα εις πολλά έτη, δέσποτα εις πολλά έτη, δέσποτα. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
Αγαπητοί τηλεθεατές, με συγκίνηση παρακολουθήσαμε το αρχαιρατικό συλλήτρουργο και αμέσως μετά το ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού γέροντα πατρός Θεοφίλου Ζησοπούλου. Στο αρχαιρατικό συλλήτουργο προεξήχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ελασσόνος κύριος Βασίλειος. Συλλειτούργησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κύριος Θεόκλητος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θερμών κύριος Δημήτριος και ο Οικείος Μητροπολίτης Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης κύριος Θεολόγος. Πριν ένα χρόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία ξεπροβόδισε εις τας ουρανίους μονάς τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο, ιδρυτή και πνευματικό πατέρα της Ορθόδοξης Χριστιανικής και Ρεαποστολικής Αδελφότητος Λιδία και πρόεδρο του εκκλησιαστικού μας σταθμού 4Ε. Η 4Ε, ως ένδειξη σεβασμού και ευγνωμοσύνης σήμερα Κυριακή, αφιερώνει ολόκληρο το πρόγραμμά της στη μνήμη του μακαριστού γέροντα. Ακολουθεί το εξαιρετικό αφιέρωμα στη ζωή του Οδοδείκτης του Ουρανού, ενώ το βράδυ στις 9.30 μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα ακόμη αφιέρωμα στη δράση του. Αιωνία του η μνήμη. Καλή Κυριακή σε όλους.